Το κέντρο της Πάτρας αλλάζει και μετατρέπεται σε ένα μικρό Μοντε Κάρλο. Η πίστα έχει διαμορφωθεί, τα μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί και όλα είναι έτοιμα. Αύριο στις 2.30 το μεσημέρι ξεκινούν τα δοκιμαστικά. Ωστόσο, μία βόλτα στην πόλη σίγουρα θα σας αποζημιώσει. Είναι μία πολύ μεγάλη διοργάνωση από ό,τι καταλαβαίνετε εδώ και 4 χρόνια που έχει γίνει πια θεσμός για την πόλη. Έχουμε ρεκόρ συμμετοχών για 4η χρονιά, 85 συμμετοχές και με τις συμμετοχές και ξένων οδηγών. Παγκόσμιο πρωταθλητή David Fore και πολλών άλλων του Vermeulen, της Torsen. Ξένους οδηγούς από το εξωτερικό που μας έχουν τιμήσει και έρχονται για να συμμετέχουν σε αυτό το γεγονός. Εκτός από το κάρτο πρωί της Κυριακής, οι θεατές έχουν την ευκαιρία να δουν και σύρκο ποδηλάτων, καθώς και τις φόρμουλες ECO του Πανεπιστημίου Πατρών, την ομάδα Drift του Γιάννη και Αποστόλη Παπαλεξόπουλου, αλλά και την ομάδα Ρεπιάντο στο κέντρο της Πάτρας. Καλούμε όλο τον κόσμο της Πάτρας να κατέβει, να ξεφύγουμε λίγο ένα δίμερο από τη μιζέρια και όλες αυτές τις καβουχίες που έχει βρει τον τόπο μας. Υποσχόμαστε ένα πλούσιο θέαμα που δεν θα το έχετε ξαναδεί ποτέ στην Ελλάδα. Αν καταλάβουμε ότι οι 85 συμμετοχές των οδηγών συνοδεύονται από τεχνικούς, από μηχανικούς, από διάφορους που είναι του μηχανοκίνητου αθλητισμού, από τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού που είναι πάρα πολλοί, από τις ξένες συμμετοχές των δημοσιογράφων που έχουν έρθει να καλύψουν το γεγονός, αλλά και των ελληνικών ομάδων από Αθήνα, που από τοπικές εταιρείες, από όλα αυτά, όλα τα περιοδικά είναι εδώ στην πόλη μας για να το καλύψουν. Οι αγώνες κάρτ επιφυλάσσουν πολλές εκπλήξεις. Θα μπορούσατε να δείτε αντίκες από τη λέσχη ιστορικού αυτοκινήτου, να δείτε το Peugeot το 208, αλλά και να παίξετε Pro 2013 με το κουπόνι που θα αγοράσετε από την εφημερίδα Κόσμος.